Ένα από τα κύρια προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο κάθε σκακιστής, ανεξάρτητα από το επίπεδό του, δεν είναι άλλο από τον τοίχο. Κάποια στιγμή, όσο τακτικά και αν κάνουμε, όσο και αν παίζουμε, θα χτυπήσουμε πάνω στον τοίχο και θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Σας έχει τύχει αυτό? Και αυτό συμβαίνει γιατί χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα προπόνησης το οποίο θα μας βοηθήσει να πάμε βήμα προς βήμα παρακάτω. Και δυστυχώς στο σκάκι δεν υπάρχει κάτι ολοκληρωμένο το οποίο θα μας φτάσει από το 1000 έλο μέχρι το 2000. Και σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας παρουσιάσω το νέο πρόγραμμα προπόνησης που έχω φτιάξει, το οποίο απευθύνεται σε παίκτες που έχουν 1000 με 1200 έλο στη FIDE, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού, ή online έλο, δηλαδή στο LeChess και στο Chess.com είναι περίπου 1400 με 1500. Τα περιεχόμενα, αυτά που υπάρχουν, μπορείτε να δείτε και το link, έχω γράψει ένα ολοκληρωμένο άρθρο για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να πατήσετε το link κάτω από το βίντεο και να δείτε όλο το άρθρο, είναι ο έλεγχος του κέντρου, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά όχι μόνο να ελέγχουμε τα κεντρικά τετράγωνα, πώς να χρησιμοποιήσουμε και το κέντρο μας, δηλαδή όταν ελέγχουμε το κέντρο, πώς δηλαδή να το αξιοποιήσουμε προς όφελό μας. Πώς να, και από την άλλη μεριά, όταν, ειδικά όταν παίζουμε με τα μαύρα, πώς δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τον καλό έλεγχο που θα έχει ο αντίπαλός μας στο κέντρο. Υπάρχουν πολλά τακτικά μοτίβα πάνω σε αυτό το επίπεδο και ένα από αυτά είναι το κάρφωμα, πιο προχωρημένες τεχνικές για το κάρφωμα, όχι το απλό κάρφωμα, οι ακτίνες χ που θα μπορούσε να είναι και αυτό μέσα στα καρφώματα, οι ενδιάμεσες κινήσεις και οι ενδιάμεσες απειλές και τα ενδιάμεσα σαχ, ένα πολύ, πολύ σημαντικό αμυντικό τακτικό μοτίβο, το ρουά μάτ σε δύο κινήσεις και εδώ θα μάθουμε και μία ακόμη τεχνική στα ρουά μάτ, δηλαδή να μην κάνουμε το αναγκαστικό mat, forse mat, δηλαδή ρουά και κάνει mat, απλά να σταματάμε πρώτα να κόβουμε το δρόμο του αντίπαλου βασιλιά και έπειτα να πραγματοποιούμε το mat. Υπάρχει ξεχωριστό μάθημα πάνω σε αυτό και φυσικά το παγιδευμένο κομμάτι, δηλαδή όταν πώς να παγιδεύσουμε κάποιο κομμάτι του αντιπάλου. Τέλος υπάρχει το σούβλισμα στα τακτικά, πολύ σημαντικό μοτίβο και αυτό για να... που θα μας βοηθήσει στο συγκεκριμένο επίπεδο. Έπειτα έχουμε αρκετά φινάλε πύργων, τα οποία και αυτά είναι σημαντικά γιατί οι πύργοι αναπτύσσονται τελευταίοι στο παιχνίδι, άρα χρειάζεται να μάθουμε πράγματα και για τους πύργους μας και εδώ θα δούμε τον πύργο αντίον του πιονιού, έπειτα θα δούμε τρεις βασικές θέσεις του Λουτσένα, του Φίλιντορ και του Βανκούρα, τρεις πάρα πολύ σημαντικές θέσεις και τέλος έχουμε κι άλλο ένα μάθημα, έφτιαξα κι άλλο ένα μάθημα για εσάς, πύργος εναντίον πιόνια. Και αν ο πύργος εναντίον του πιονιού φαίνεται κάτι απλό, δεν είναι πάντα τόσο απλό και υπάρχουν και κάποιες θέσεις που ακόμη και το πιόνι καταφέρει να κερδίσει τον πύργο. Και φυσικά ο πύργος εναντίον των πιονιών είναι αρκετά πιο περίπλοκο παράδειγμα. Υπάρχουν μερικά βιβλία για τα φινάλε, όμως έχουν γραφτεί με δύσκολο τρόπο. Όμως προσπαθώ να σας τα παρουσιάσω όλα πολύ εύκολα και αμέσως μετά, αφού δείτε τα μαθήματα, θα είναι πολύ πιο εύκολο για εσάς να κατανοήσετε τα φινάλε πύργων και να παίζετε πολύ καλύτερα. Θα βελτιωθείτε πάρα πολύ. Τέλος, υπάρχουν πολλά τυπικά λάθη, το ελπίζοντας να κάνει λάθος ή το σκάκι της ελπίδας, δηλαδή ελπίζω ο αντίπαλος μου να κάνει κάτι λάθος, αφού έκανα εγώ, γιατί να μην κάνει και αυτός. Έπειτα πρέπει να αξιοποιούμε όλες τις επιλογές μας γιατί είμαστε σκακιστές, ενώ πάνω σε αυτό το επίπεδο πολλές φορές οι παίχτες κάνουν αυτό το τυπικό λάθος, ερωτεύονται μπορούμε να πούμε με την κίνησή τους, την πρώτη κίνηση που τους έρχεται στο μυαλό και προσπαθούν να κάνουν αυτό. Και τέλος υπάρχει και άλλο ένα, το επιθετικό ή ανόητος που είναι και περισσότερο στο άνοιγμα αυτό το λάθος, πώς να μην κάνετε σούπερ επιθετικές κινήσεις ή να μην κάνετε παράλογες κινήσεις. Καλό είναι να παίζετε επιθετικά, αλλά να μην το παρατραβάτε. Και τέλος υπάρχουν και στρατηγικά θέματα, τα οποία σιγά σιγά στα προγράμματα προπόνηση τα επόμενα θα αρχίσουμε να βλέπουμε και πιο πολλά. Πώς να χειριζόμαστε τα πιόνια, αν πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Πώς να κάνουμε εκτίμηση θέσης και κυρίως στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προπόνηση θα δούμε πώς θα κάνουμε εκτίμηση θέσης με βάση το κέντρο της κακέρας. Τέλος, πώς να αναλύσουμε τα παιχνίδια μας, μερικές ακόμα χρήσιμες συμβουλές, πώς να αναλύσουμε τα παιχνίδια μας. Και τέλος, ένα ακόμη πολύ σημαντικό φυσικά κομμάτι είναι πότε να εγκαταλείπουμε στο σκάκι. Γνωρίζετε πότε να το κάνετε. Εδώ έχω και πολλές προσωπικές κιόλας ιστορίες να σας πω και παραδείγματα από κορυφαίους κιόλας παίχτες που έχουν εγκαταλείψει τη λάθος στιγμή. Διασκεδαστικές. Τέλος, θα πρέπει να δούμε αν αυτό το επίπεδο, αν αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εσάς. Και για να το δείτε αυτό, πρέπει να βρείτε ποιο είναι το επίπεδό σας. Σίγουρα το επίπεδο βρίσκεται από τη βαθμολογία ELO, τη βαθμολογία FIDE ή το online rating ή
τη βαθμολογία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Σίγουρα υπάρχουν αυτά για να μας πούνε ποιοι είμαστε. Όμως για να σας βοηθήσω και λίγο παραπάνω, έφτιαξα ένα σκακιστικό quiz μέσα στο site, το οποίο είναι τελείως δωρεάν. Μπορείτε να μπείτε και να το λύσετε, αρκεί να έχετε κάνει δωρεάν κωδικό στη σελίδα. Και θα το βρείτε γι' αυτό στο link που έχω στο άρθρο, μπορείτε να μπείτε και να το κάνετε. Οι θέσεις που έχω βάλει τώρα αναλύονται όλες τα μαθήματα βίντεο, οπότε έχω πάρει 10 διδακτικές θέσεις και έχω φτιάξει το quiz. Έπειτα ο στόχος σας είναι να κάνετε 1000 βαθμούς, αλλά δεν είναι ανάγκη να κάνετε 100% επιτυχία. Ακόμα και με 7 καλές απαντήσεις σωστές μπορείτε να πετύχετε το τεστ. Αν δεν το κάνετε ακριβώς, τότε φαντάζομαι ότι μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα προπόνησης που έχω ετοιμάσει για εσάς και θα δείτε και πληροφορίες παρακάτω. Θα σας πάρει μόνο 10 λεπτά να κάνετε το τεστ, δηλαδή 10 είναι το maximum, μπορείτε να το κάνετε και πιο γρήγορα, και σας εύχομαι καλή επιτυχία.